Καλημέρα, βρισκόμαστε στα γραφεία των Χανιώτικων Νέων και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον υποψήφιο Δήμαρχο Χανίων, επικεφαλής του Συνδυασμού για τα Χανιά, κύριο Παναγιώτη Σμαντεράκη. Καλημέρα, κύριε Σμαντεράκη. Καλημέρα, κύριε Κόνστα. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είστε από τις πρώτες που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Μάλλον που ακούστηκε και το όνομά του για ότι θα είναι υποψήφιο. Αλλά είστε τελευταίος που μια εβδομάδα πριν τις εκλογές έβγαλε πρόγραμμα, πρόγραμμα θέσεων. Υπήρξε αδυναμία στην κατάρτισή του, είχατε τόσες πολλές προτάσεις, τόσες πολλές θέσεις όπου ήταν δύσκολο να τις συγκεράσετε. Για ποιο λόγο μόλις 9 μέρες πριν τις εκλογές βγάζουμε πρόγραμμα? Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να δείξω και να παρουσιάσω στους αναγνώστες και τους τηλεθεατές ένα διαφορετικό τρόπο που επέλεξε αυτή η καινούργια αυτοδιοικητική ομάδα που έχουμε συνθέσει τους τελευταίους μήνες να καταγράψει, να προτείνει και να διαμορφώσει το πρόγραμμα θέσεων το οποίο παρουσιάσαμε ήδη από χθες και ήσταν και από τους πρώτους που το λάβατε στους Χανιώτικους πολίτες. Ξέρετε, κύριε Κόνστα, εμείς κάνουμε μια καινούργια αυτοδιοικητική κίνηση και στα πλαίσια αυτής της καινούργιας πρότασης έχουμε επιλέξει ένα νέο τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε το πρόγραμμα. Και ο τρόπος αυτός δεν είναι ο τρόπος που έχει ακολουθηθεί στο παρελθόν, είτε με αντιγραφές και κάποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις προγραμμάτων περασμένων, είτε να αναθέσουμε σε ένα γραφείο αφηρημένα, χωρίς και να ξέρουμε καν από πού προέρχονται, να μας συγγράψει ένα πρόγραμμα, επειδή έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε. Εμείς επιλέξαμε εκ των ενόντων, από τα πρόσωπα του συνδυασμού, από τους εθελοντές που υποστηρίζουν την προσπάθειά μας και από ανθρώπους που έχουν διακριθεί είτε στην επιστήμη τους, είτε στο επάγγελμά τους, να έρθουν και έχουμε χωρίσει έτσι το πρόγραμμα σε 5 βασικούς άξονες, σε 5 κατευθύνσεις, όπου 5 ομάδες εργασίας από τα πρόσωπα που περιέγραψα δουλεύουν εδώ και αρκετούς μήνες για να φέρουν εις πέρας και να διαμορφώσουν αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό έγινε αφού αποτυπώσαμε την υφιστάμενη κατάσταση, αφού κάναμε μια διερεύνηση αναγκών που έχει ο Δήμος και αφού ψάξαμε και βρήκαμε τις καλές πρακτικές σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις οποίες παραμετροποιήσαμε στα δεδομένα του Δήμου Χανίων και έτσι αυτή η διαδικασία που έχετε δίκιο, κράτησε ενδεχομένως λίγο παραπάνω, μας οδήγησε τώρα να παρουσιάζουμε το σύνολο. Βέβαια, στο παρελθόν έχουμε παρουσιάσει κομμάτια αυτού του προγράμματος. Θέλω λοιπόν να πω ότι η καθυστέρηση εντός εισαγωγικών αυτή οφείλεται σε μια καινούρια διαδικασία, μια πρωτογενή δουλειά που έγινε πάνω στο πρόγραμμα και δεν ακολουθήσαμε τις πεπατημένες αντιλήψεις του παρελθόντος. Ακούμε και την υποψηφιότητά σας πολλά σχόλια. Καταρχήν, από πολλοί κόσμος είναι που λέει επιτέλους ένας νέος άνθρωπος. Και γενικά για την ομάδα σας, επειδή έχει πολλά νέα πρόσωπα. Υπάρχει όμως και μια. Τι είναι άλλο, έτσι. Πολλοί κόσμος ο οποίος λέει ότι η υποψηφιότητά σας χαρακτηρίζεται από μια lifestyle αισθητική. Από μια λογική του ότι ψηφίστε μας γιατί είμαστε νέοι και ωραίοι και άθαρτοι. Ένα δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό. Και μια δική μου προσωπική εκτίμηση, αν επιτρέπετε, είναι ότι, που λέω αυτήν την εκτίμηση, λαθεμένη, σωστή, θα το δείξει ο χρόνος, είναι ότι η στρατηγική σας είναι να είστε δήμαρχος το 2023 και όχι το 2019. Και είναι η προσωπική σας άποψη? Ναι, πιστεύω δηλαδή ότι ίσως κατεβαίνετε τώρα στα, προκειμένου να σας γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος, να πλασαριστείτε καλύτερα, να δημιουργήσετε μια ομάδα ισχυρή, όπου το 2023 να μπορείτε να διεκδικήσετε πιο σοβαρά, πιο με μεγαλύτερες πιθανότητες στη θέση του Δημάρχου Χανίων. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά. Καταρχάς, από το τέλος που αναφέρατε, θεωρώ ότι όλη η ομαδική προσπάθεια που κάνουμε διεκδικεί σοβαρά την Δημαρχία και την τελική εκλογική επιτυχία σε αυτές τις εκλογές. Δεν θεωρώ ότι έχουμε αφήσει κανένα περιθώριο να πιστεύει κάποιος ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι μια σοβαρή προσέγγιση. Έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο. Έχουμε από τα 98 άτομα που αποτελούν την καινούργια ομάδα σε τοπικό και σε κεντρικό ψηφοδέλτιο μόλις 3 πρόσωπα τα οποία έχουν επανεκλεγεί σε τοπικά συμβούλια.
έχουμε ενεργοποιήσει και έχουμε κινητοποιήσει σημαντικές προσωπικότητες των Χανίων σε όλο αυτό, άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι σοβαρή. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο. Η προσπάθεια γίνεται με ορίζοντα εκλογικής επιτυχίας τώρα και όχι για το 2023 όπως κάποιοι αρέσκονται και βολεύονται να λένε. Γίνεται τώρα και προφανώς δεν αναφέρουμε σε εσάς. Όχι, αυτό είναι το μου εκτίμηση, δεν το έχω ακούσει από κανένα άλλο, αλλά... Εμείς εξετάσαμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εξετάσαμε τη δυναμική και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο Δήμος Χανίων. Εξετάσαμε και διαπιστώσαμε το ανθρώπινο δυναμικό που όλα αυτά τα χρόνια ανακυκλώνεται σε διάφορες θέσεις ευθύνης που έχουν αναφορά στο Δήμο Χανίων και ευρύτερα. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία. Μια ανισορροπία μεταξύ της δυναμικής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει ο Δήμος Χανίων και των προσώπων και κυρίως των παρηχημένων αντιλήψεων που αυτά εκπροσωπούν και επηρεάζουν και δεν επιτρέπουν αυτή η δυναμική να γίνεται πράξη και να αναπτύσσεται. Το βασικότερο όμως που θέλω να πω. Τι σημαίνει lifestyle, κύριε Κόνστα? Ότι έχουμε επενδύσει στην εικόνα. Στο πρόσωπο, στην εικόνα. Με ποιους τρόπους? Με το σύγχρονο marketing. Το σύγχρονο marketing, όπως αναφέρεται, δεν είναι τίποτα παραπάνω από την χρήση των εργαλείων επικοινωνίας που υπάρχουν στο σήμερα. Όποιοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση των εργαλείων επικοινωνίας που προσφέρει το σήμερα, στέλνουν ένα σήμα και ένα πολιτικό μήνυμα στην ίδια την κοινωνία, ότι δεν είναι σε θέση να χειριστούν, να αξιοποιήσουν και να μπορέσουν να αντιληφθούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης εποχής. Με άλλα λόγια, όσοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία έχουν αντιλήψεις οι οποίες αναφέρονται στο παρελθόν. Και αυτές οι αντιλήψεις είναι αυτές που κρατάνε το Δήμο πίσω. Εμείς λοιπόν δεν επενδύουμε στο lifestyle, επενδύουμε στις δυνατότητες που μας προσφέρει η εποχή μας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και αν θέλουμε να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, ο τρόπος με τον οποίο εμείς έχουμε κάνει την προεκλογική μας καμπάνια είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι στα πρότυπα όλων των προεκλογικών εκστρατιών που γίνονται σε κανονικές χώρες της Ευρώπης, σε δήμους κεντρικής Ευρώπης, σε αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, κύριε Κόνσα, σε αυτό που συμβαίνει σε μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αν εμείς θεωρούμε ότι οι εκλογές γίνονται όπως γινόταν στη δεκαετία του 80, με όλους τους παροχημένους τρόπους του πελατειακού και κομματικού τρόπου που κάποιοι γνωρίζουν, νομίζω ότι αυτοί αναφέρονται στο παρελθόν και σίγουρα δεν είμαστε εμείς. Δεν είχατε καμία συνάντηση, καμία συζήτηση, καμία επαφή με στελέχη τα οποία έχουν υπηρετήσει θέσεις είτε στο Δήμο Χανίων και σε άλλες, αλλά κυρίως στο Δήμο Χανίων και έχουν αποχωρήσει από τη μία τη β' παράταξη, παραμένουν δημοτικοί σύμβουλοι, δεν είχατε καμία επαφή και να αναφέρουμε συγκεκριμένα τους κύριους και Μεσίδη, τον κύριο Μαυρεδάκη, τον κύριο Πουλιδάκη, τον κύριο, μπορούμε να φέρουμε 15 δημοτικούς συμβούλους. Τα ονόματα αυτά όχι, δεν είχαμε, πέρα από τις καθημερινές συναναστροφές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια μιας κοινής. Ούτε σε πλαίσια έγιναν αυτοί, ούτε εσείς είχατε κάποια... Τα ονόματα που αναφέρετε όχι. Κάποια άλλα ονόματα από τους δημοτικούς συμβούλους? Σε μια προεκλογική εξαρτία, κύριε Κόνστα, προφανώς υπάρχουν επαφές και επικοινωνίες με πρόσωπα, είτε για να διερευνηθεί ένα πεδίο ενδεχόμενης συνεργασίας, είτε για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει αυτό το πεδίο. Άρα δεν θεωρώ ότι τέτοιες επαφές, όταν υπήρξαν, που προφανώς υπήρξαν και νομίζω ότι υπήρξαν από όλους τους συνδυασμούς, έγιναν και από αυτές τις συναντήσεις που έγιναν, τις ελάχιστες, μπορούν να εξαρθούν κάποια χρήσιμα πολιτικά ή ειδησιογραφικά ενδιαφέροντα. Ωραία. Από το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφιστεί εδώ και 2-3 χρόνια, όχι μόνο από την πλειοψηφία παράταξη, αλλά και από άλλες παρατάξεις. Δηλαδή είχε μια πιο ευρεία αποδοχή. Ο κανονισμός παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από τις επαγγελματικούς φορείς. Ψηφίστηκε όμως. Εσείς αν είστε ο αυριανός δήμαρχος, θα τον εφαρμόσετε? Θα φροντίσετε για την εφαρμογή του, για τη σωστή εφαρμογή του? Θα τον καταργήσετε? Θα τον βελτιώσετε? Θα κάνετε κάτι διαφορετικό? Διάβασα κάποια πράγματα στο πρόγραμμά σας γενικά, αλλά πάνω στο συγκεκριμένο δεν είδα κάτι το οποίο να
να μου λύνει την απορία αυτή. Κύριε Κόνες, ίσως γιατί δεν θέλατε να το δείτε, με την άποψη ότι όταν υπάρχουν κανόνες σε μια ευνονούμενη πολιτεία, είναι αυτονόητο ότι τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να εφαρμοστούν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν περαιτέρω εξειδίκευση στο πρόγραμμά μας από το ότι θα εφαρμόσουμε τις αποφάσεις που αφορούν το δημόσιο χώρο και θα επανεξετάσουμε, μέχρι να επανεξετάσουμε, τις τροποποιήσεις όπου αυτές επιβάλλονται. Και θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Στα κομμάτια καταπάτησης από επιχειρήσεις και από επιχειρηματίες, κυρίως της εστίασης, τόσο του κοινόχρηστου χώρου, είτε είναι πεζόδρομοι, είτε είναι πεζοδρόμοι. Χρειάζεται κάποια νέα απόφαση για να μπορέσει η επόμενη Δημοτική Αρχή ή η παρούσα Δημοτική Αρχή, η οποία προεκλογικά πραγματικά κάνει τα στραβά μάτια απέναντι σε όλα αυτά τα ασίδωτα φαινόμενα καταπάτησης του δημόσιου χώρου για να κερδίσει ενδεχομένως κάποιες ψήφους παραπάνω. Εμείς λοιπόν λέμε ότι οι δημοτικές αποφάσεις, όποιες και αν είναι, μέχρι να τροποποιηθούν, οφείλει κάθε Δημοτική Αρχή να τους εφαρμόσει. Μα εκεί είναι το δύσκολο, εκεί είναι όλο το ζήτημα. Όχι, δεν είναι το δύσκολο. Γιατί, το δύσκολο είναι να υπάρχει η απόφαση και η πολιτική βούληση. Και αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση και ιδιαίτερα σε ένα προεκλογικό πλαίσιο να εφαρμοστεί. Και πριν από αυτόν τον κανονισμό υπήρχε ένας άλλος κανονισμός, ο οποίος όμως ήταν διάτυπος από χιλιάδες τροποποιήσεις που ουσιαστικά τον καταργούσαν. Μπορείτε να ρωτήσετε κάποιους από τους υποψήφιους δημάρχους, συνυποψήφιους δημάρχους, οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης διαχρονικά, τα τελευταία πολλά χρόνια, γιατί όχι μόνο δεν εφάρμοσαν αυτούς τους κανονισμούς, αλλά γιατί έκαναν κάτι ακόμα. Θεωρώ το χειρότερο, έκαναν διακρίσεις και έδωσαν την ευκαιρία και το άλοθη σε πολλούς επιχειρηματίες να μην εφαρμόζουν αυτές τις αποφάσεις στη λογική ότι κάποιος άλλος ευνοείται. Εσύ από το κατάλαβα πάντως ότι τον εφαρμόσε τον κανονισμό. Μέχρι να πιθανόν να θεωρήσει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί, να αλλάξει, να αντικατασταθεί. Θα τον εφαρμόσετε. Κύριε Κόνιστα, υπάρχει κάποιος δήμαρχος ο οποίος θα πει ότι δεν θα εφαρμόσει ψηφισμένο κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου? Οι συνυποψήφιοι σας που ήταν αντίπαλοι στη νέα Δημοτική Αρχή είπαν ότι θα το παγώσουν. Μόλις εκλεγούν θα τον παγώσουν τον κανονισμό το συγκεκριμένο μέχρι να φέρουν κάποιο δικό τους. Ακόμα και αν το παγώσουν θα προηγηθεί μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και μια αλλαγή της απόφασης. Εδώ και 20 χρόνια κύριε Σημαντηράκη που προσωπικά κάνω αυτή την εργασία, όλες οι δημοτικές αρχές που έχουν περάσει έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου του λιμανιού. Mm-hmm. Όλες έχουν αποτύχει παταγωγός. Δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Έχουν παρουσιαστεί τρεις φορές μελέτες για τα σχέδια του ενωτικού λιμανιού. Όλες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τέθηκαν στο περιθώριο. Μία τέταρτη μπορούμε να πούμε για την πλατεία Συντριβανίου που την αναφέρετε στο πρόγραμμά σας ότι θα θέλετε να τη δείτε να γίνεται μία ανάπλασή της. Για να πούμε και να δώσουμε διάρκεια και αυτή. Φαντάζομαι κι εσείς. Ναι. Αλλά εγώ δεν πάρω από καμία απόφαση. Όλα λοιπόν αυτές τις τέσσερις μελέτες, ο Ρωμανός Καλογύρου, ο κύριος Καλογύρου, μετά μόνοι του, όλοι αυτοί οι μελετητές έρχονταν χρόνια για χρόνια στα Χανιά, δεν κατάφεραν τίποτα. Βασική αιτία, πολλές ήταν οι αιτίες που όλα αυτά πήγαν. Mm-hmm. Που δεν προχώρησαν, μία βασική αιτία ότι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με διάφορους τρόπους είχαν πετύχει να μην υπάρξει καμία τέτοια αλλαγή. Δεν είχαν πετύχει γιατί δεν τους άρεσαν τα σχέδια των σχεδίων, γιατί δεν τους εξυπηρετούσε για τη δουλειά τους. Κάπου αυτό είναι λίγο κατανοητό, αλλά καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους τους είχαν υποδιέσει. Πρόσφατα η Δημοτική Αρχή Βάμβκα κατάφερε, τουλάχιστον αυτό φάνηκε, να υπάρχει μια αποδοχή σε ό,τι αφορά τα σχέδια. Τους παρουσίασε τέσσερα σχέδια, υπήρξε μια καταγενική ομολογία αποδοχή, δεν υπήρχαν σοβαρές αντιδράσεις, όμως και αυτό το θέμα πάγωσε, γιατί από τα 6.000 τετραγωνικά μέτρα παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρου στην παραλιακή ζώνη του λιμανιού, ο Δήμος Χανίου υποχρεώθηκε στα 4.600 με τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών, κάτι που βρίσκει έντονα αντίθετο στους καταστηματάρχες, και σημειωτέων ότι υπάρχει μια παλιότερη απόφαση του Λιμενικού Ταμείου του Νομού προδεκαετίας, η οποία έχει περάσει από κάση και γίνει υπουργική απόφαση. Και σύμφωνα με αυτή την απόφαση, τα παραχωρούμενα στο Ανατολικό Λιμάνι μπορεί να είναι πάνω από 2.600. Το ξέρουμε καλά γιατί
είναι μια διαδικασία ετών. Εσείς τι θα κάνετε για αυτό το ζήτημα, δηλαδή της αναμόρφωσης του παραλιακού λιμανιού? Όποιον και να ρωτήσει από τους υποψηφίους, θα σου πούνε φυσικά θέλουμε να αναμορφώσουμε το παραλιακό. Πώς? Πώς και πώς θα. Και τι θα κάνετε με τα παραχωρούμενα τετραγωνικά μέτρα? Αυτή τη στιγμή είναι 6.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο Δήμος δίνει 4.600, οι καταστηματάρχες έχουν προσφέρει στο ΣΤΕ, προσέφηκαν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το πάγωσαν για 2 χρόνια με υπουργική απόφαση τότε του υπουργού του κ. Κουρουπλή. Τι θα κάνετε εσείς? Σε κάθε σημαντική απόφαση η οποία επηρεάζει όχι μόνο την οικονομική δραστηριότητα κάποιων ιδιωτών, αλλά επηρεάζει τελικά την εικόνα του Δήμου, αλλά και γιατί όχι την εικόνα του συνόλου του νομού και της Κρήτης, όπως είναι αυτή η εικόνα του παλιού λιμανιού, θα πρέπει να υπάρχουν 2 βασικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να υπάρχει μία έντονη και μία ουσιαστική διαβούλευση, ένας διάλογος δηλαδή, με όλους τους εμπλεκόμενους. Και εμπλεκόμενοι, ξέρετε, στο παλιό λιμάνι δεν είναι μόνο οι καταστηματάρχες, είναι και οι κάτοικοι της παλιάς πόλης, οι οποίοι πραγματικά βιώνουν μια μεγάλη δυσκολία και όντως οι συνθήκες διαβίωσής τους τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολες, και την ίδια στιγμή μαζί με αυτή την διαβούλευση και το διάλογο θα πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης. Το πλαίσιο εμπιστοσύνης το κατακτά κάποιος όταν μπορεί να αποδείξει στους συνομιλητές ότι δεν γίνονται διακρίσεις, ότι δεν γίνονται εξαιρέσεις φωτογραφικές και ότι η εφαρμογή είναι καθολική για το σύνολο των εμπλεκόμενων. Αυτό νομίζω ότι είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο πρέπει να αναφέρουμε, είναι ότι υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και μπορούν να προτείνουν και να βρουν καλύτερες λύσεις για τη διαχείριση αυτού του δημόσιου χώρου. Και προφανώς εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και το ΤΕΕ και πιο συγκεκριμένα την Ένωση το Σύλλογο των Αρχιτεκτώνων και την Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Υπάρχουν δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να προτείνουν λύσεις. Τώρα, σε αυτά τα ζητήματα και όσον αφορά τα σκιάδια, για παράδειγμα, υπάρχουν πάντα 2 προσεγγίσεις. Είτε θα υπάρξει μία ανάθεση από το Δήμο σε κάποιο μελετητικό γραφείο, σε κάποια ομάδα έργου, η οποία θα προτείνει όπως έγινε, είτε θα υπάρξει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, στο οποίο μπορεί να κρατήσει περισσότερο χρόνο, αλλά έχει δείξει και έχει δείξει από παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι είναι ένας πιο σωστός τρόπος και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό επαληθεύεται και στον τρόπο και στο αποτέλεσμα της πρότασης και τα σκιάδια. Κατέληξε ένα πόρισμα. Νομίζω ότι και αυτό το έχει εκφραστεί και από συλλογικούς φορείς, ότι τόσο το αισθητικό όσο και το λειτουργικό αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάστηκε μέσα από την πρόταση δεν ικανοποίησε παρά ελάχιστος. Και όσο αφορά τη δική μας πρόταση, μπορώ να σας πω ότι δεν μας ικανοποιεί αυτή η πρόταση και θα πρέπει να πάμε σε ένα νέο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ο οποίος θα προβλέπει όχι μόνο κάποια εύκολη εφαρμογή των σκιαδίων από τους επιχειρηματίες, αλλά κυρίως θα προσβλέπει στην αισθητική, στη συνολική και επιμέρους, γιατί ξέρετε το λιμάνι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο σαν σύνολο, υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες πάνω σε αυτό, αλλά τουλάχιστον θα διασφαλίζει την εικόνα και την αισθητική στον επισκέπτη αλλά και τον Χανιώτη. Άρα θα πρέπει να μην φοβηθούμε, ακόμα και αν αυτό απαιτήσει περισσότερο χρόνο, να επιλέξουμε τη βέλτιστη επιλογή για το συγκεκριμένο δημόσιο χώρο, γιατί είναι ο καθρέφτης τόσο του Δήμου όσο και του συνόλου της Κρήτης. Και από εκεί και πέρα, σχετικά με τα τετραγωνικά, τα οποία είναι ένα κέριο ζήτημα, υπάρχουν όλα τα υπάρχει το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζεται πού μπορεί να κινηθεί ο Δήμος και κυρίως θα πρέπει επιτέλους να εμπλακούν πιο ενεργά οι καταστηματάρχες του παλιού λιμανιού, όχι στη λογική να μεγιστοποιήσουν την ωφέλεια για τις δικές τους δραστηριότητες, αλλά να μεγιστοποιήσουν την ωφέλεια για το σύνολο της κοινωνίας, που σημαίνει να βελτιστοποιήσουν την εικόνα την οποία παίρνει κάποιος όταν προσέρχεται στο παλιό λιμάνι. Εγώ από αυτό που μου είπατε κατάλαβα ότι αν περιμέναμε 20 χρόνια για να κάνουμε σχεδιάδια, και τώρα έχουμε κάνει 5 βήματα, με αυτό που μου λέτε ξαναγυρνάμε στο 0. Δηλαδή πάλι από την αρχή νέος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός,
πάλι θα ξανάρθει ο Ρωμανός καλογύρω. Έχουν οι άνθρωποι 20 χρόνια να κατεβαίνουν. Εντάξει, άνθρωποι πληρώνονται. Από εμάς πληρώνονται. Κύριε Κόμισσα, δεν πρόκειται να συνεχιστεί κάτι το οποίο από συλλογικούς φορείς που έχουν ειδικότητα. Είστε σίγουρος ότι το σχέδιο για τα σχέδια δεν έχει γίνει αποδεκτό από την πλειοψηφία των καταστηματαρχών του Λιμανιού, ενώ ως προς την αισθητική του. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι αποδεκτό. Ως προς την αισθητική, ως προς τα τετραγωνικά, όχι. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι τα σκιάδια έτσι όπως έχουν προταθεί δεν είναι προς την κατεύθυνση η οποία βελτιστοποιεί την εικόνα του λιμανιού. Και για τα τετραγωνικά, μου είπατε πάλι και νέα διαβούλευση. Νομίζω ότι τα περιθώρια είναι τελείως διαφορετικά όσον αφορά τα τετραγωνικά. Υπάρχει μια απόφαση από το ΣΤΕ και πάνω σε αυτή την απόφαση θα πρέπει να συζητήσουμε τα περιθώρια για να δούμε πού μπορεί να κινηθεί σε σχέση με τα αιτήματα των καταστηματαρχών, αλλά και τις ανάγκες που έχει σαν εικόνα και αισθητική και κυρίως σαν δυνατότητα προσπελασιμότητας, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, το παλιό λιμάνι. Για μια σειρά από ζητήματα είδα και στο πρόγραμμά σας ότι ουσιαστικά πιάνετε το νήμα από εκεί που το έχει αφήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή και θα το συνεχίσετε. Δηλαδή, έχουμε πάει για αντίληψη για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θα το πω εισαγωγικά ότι δεν είμαστε από αυτούς που θεωρούν ότι όλα έχουν γίνει λάθος. Δεν είμαστε από αυτούς που θεωρούν ότι τα τελευταία 30 χρόνια μόνο προς τα πίσω πηγαίνουν. Θεωρούμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Έχουν περάσει σημαντικές προσωπικότητες και άνθρωποι που πραγματικά έχουν προσφέρει στο κομμάτι του Δήμου Χανίων και σε επίπεδο προτάσεων και σε επίπεδο υλοποίησης έργων, θα αξιολογήσουμε χωρίς καμία καχυποψία αν θέλετε, αλλά με θετική διάθεση και επικοδομητική διάθεση κάθε πρόταση και κάθε εξέλιξη έργου. Και μπορώ να αναφέρω και συγκεκριμένα. Είδα δηλαδή ότι στηρίζεται το σχέδιο για ενοποίηση του Δημοτικού Κήπου με το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας με το πρόγραμμα ΣΔΕΤ για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Καταρχάς να πω ότι και στο κομμάτι υλοποίησης των νέων σχολείων μέσω ΣΔΕΤ και στην αγορά του κτηρίου απέναντι από το Δημοτικής Βιβλιοθήκης εν πάση περιπτώσει του κτηρίου, ας πούμε τώρα, γιατί δεν έχει πάρει κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση προς το παρόν βάσει συγκεκριμένων ενεργειών. Ναι, εντάξει, η Δημοτική Αρχή το προορίζει για την Βιβλιοθήκη, αυτό έχει. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία εμείς δεν έχουμε διάθεση να τα ανατρέψουμε. Και δεν έχουμε διάθεση να τα ανατρέψουμε γιατί όταν αυτά και εφόσον ολοκληρωθούν, για πολλά υπάρχουν έντονες αμφιβολίες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αξιολογηθεί και θα υπάρξει μια προσπάθεια όντως αυτά να προχωρήσουν, να συνεχιστούν. Τώρα όσον αφορά το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, είναι νομίζω μια θετική εξέλιξη, χωρίς όμως να μπορούμε να αξιολογήσουμε να την αξιολογήσουμε επακριβώς και αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε το μίσθωμα το οποίο έχει καθοριστεί με έναν τρόπο ο οποίος πρόκειται να αλλάξει δραματικά προς τα πάνω, όταν θα υπάρξει και η εκτίμηση, η νέα εκτίμηση με το επικείμενο στο συγκεκριμένο ακίνητο και αυτό σημαίνει ότι τα ποσά τα οποία έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα και θα καταβάλλονται από το Δήμο Χανίων προς το Υπουργείο είναι ένα μικρό κομμάτι από αυτό που τελικά θα διαμορφωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως η δυνατότητα πλέον που έχει ο Δήμος να διαχειριστεί ένα μεγάλο κομμάτι πρασίνου, αλλά με δυνατότητες να υπάρξουν μέσα και άλλες δομές υποστηρικτικές πολλαπλών δράσεων και, που θα δίνουν την ευκαιρία στους χανιώτες και στις χανιώτισσες και στα παιδιά τους σε μια σχετικά κοντινή απόσταση να βρίσκουν μια διέξοδο και μια πρόσβαση η οποία θα τους ανακουφίζει από την ένταση της καθημερινότητας και όχι μόνο σε συνδυασμό με την ευκαιρία που προσφέρει ο συγκεκριμένος χώρος να αποτελέσει ένα από τα σημεία στα οποία θα δραστηριοποιηθεί ένα μεγάλο υπόγειο πάρκινγκ, μεσοπρόθεσμα όλα αυτά, είναι ένα νομίζω θετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να διαμορφώσει μια άλλη καθημερινότητα μεσοπρόθεσμα για το Δήμο Χανίων. Και ξέρετε ότι τα ζητήματα καθημερινότητας εκ των πραγμάτων είναι τα θέματα τα οποία αφορούν και αν μου επιτρέπετε είναι και τα θέματα τα οποία η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει αποτύχει παταγωδώς.
Δεν είχα σκοπό να ρωτήσω για το κυκλοφοριακό, γιατί είναι ένα θέμα που τίθεται κάθε φορά. Ίσως έχει εξαντληθεί και η συζήτηση και στις άλλες συνεντεύξεις που έχετε δώσει και εσείς και οι συνομιλητές σας και στο debate, στη νέα τηλεόραση τέθηκε. Είδα όμως δύο-τρία πράγματα στο πρόγραμμά σας που μου έκαναν εντύπωση και θα ήθελα να μου τα εξηγήσετε. Μιλάτε, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, το έχουν αναφέρει και πολλοί και σε προηγούμενες εκλογικές συνεδριότητες, για δημοτικούς χώρους στάθμευσης περιμετρικά της πόλης. Αναφέρετε μάλιστα συγκεκριμένα ότι σε ελεύθερους χώρους που υπάρχουν, μπορείτε να μου πείτε ποιους ελεύθερους χώρους έχετε υπόψη εσείς περιμετρικά της πόλης, γιατί τώρα 20 χρόνια μια μόνιμη κουβέντα με όλους τους Μάρκους είναι ότι ναι, πρέπει να κάνουμε αυτό, αλλά πού θα βρούμε χώρους δεν υπάρχουν. Έχετε εσείς, ξέρετε, υπάρχουν χώροι. Συγκεκριμένα, δηλαδή, να μου πείτε ότι 1, 2, 3, 4 είναι αυτοί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι, έχουν αποτυπωθεί και είναι μέσα στην περιουσία, αν θέλετε, του Δήμου. Έχουν καταγραφεί ως σημεία στα οποία μακροπρόθεσμα μπορούν να αξιοποιηθούν για διάφορες χρήσεις και μέσα σε αυτές μπορούμε προσωρινά τουλάχιστον να διαμορφώσουμε θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα όμως με κάτι άλλο το οποίο έχουμε πει και το οποίο δεν έχει αναφερθεί νομίζω σε άλλες προτάσεις. Δεν πάμε σε μια λογική να χωροθετήσουμε απλά θέσεις πάρκινγκ. Πάμε σε μια λογική όπου τα συγκεκριμένα πάρκινγκ και συγκεκριμένες θέσεις θα κατασκευάζονται, θα διαμορφώνονται μαζί με το σχέδιο και τον τρόπο που θα μετακινούνται οι πολίτες προς το κέντρο και από το κέντρο πίσω σε αυτές. Δηλαδή, στα σημεία λοιπόν που θα φτιαχτούν αυτά τα πάρκινγκ θα υπάρχει τακτικό δρομολόγιο από το αστικό κτέλ, το οποίο με συγκεκριμένα τακτικά δρομολόγια, με μικρά πούλμαν, θα εξυπηρετεί τον κόσμο ο οποίος θέλει να μετακινηθεί. Από το συγκεκριμένο σημείο του πάρκινγκ μέχρι το κέντρο θα υπάρχει οριοθέτηση ποδηλατόδρομου και δρόμου μέσα στο οποίο τα ποδήλατα τα οποία θα νοικιάζονται έξω από το πάρκινγκ, είναι μια πρακτική των ιδιωτικών πάρκινγκ, το οποίο βλέπουμε ότι έχει μεγάλη επιτυχία, άρα γιατί να μην το εφαρμόσει και ένα δημοτικό πάρκινγκ, και παράλληλα να δούμε κάτι το οποίο έρχεται από το μέλλον και έρχεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, την μικροκινητικότητα, όπως το λένε, τα ηλεκτρικά πατίνια τα οποία έρχονται, αλλά τα οποία χρειάζονται και ένα ασφαλές πλαίσιο να κινηθούν οι οδηγοί τους. Όλα αυτά θα δώσουν ουσιαστικά ευκολίες στους πολίτες να μην μπουν στη διαδικασία να βάλουν το αυτοκίνητο στο κέντρο, να τους δώσουμε δηλαδή αφορμές να πάνε περιμετρικά, να αφήσουν το αυτοκίνητό τους με ένα χαμηλό αντίτιμο, να χρησιμοποιήσουν ανάλογα τι τους εξυπηρετεί το λεωφορείο, το ποδήλατο ή το ηλεκτρικό πατίνι και στις οποίες υπάρχουν βέβαια κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι θεωρητικά. Τα περισσότερα από αυτά, όχι συνολικά, αλλά σαν μέρος εφαρμόζονται. Κάποια στη Θεσσαλονίκη, κάποια στα Τρίκαλα και κάποια στο Ρέθυμνο. Δηλαδή είναι πρακτικές οι οποίες έχουν ήδη λειτουργήσει και έχουν φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Τους χώρους στάθμευσης όμως δεν τους είπατε. Θέλετε συγκεκριμένη χωροθέτηση. Αν είναι εύκολο. Υπάρχουν κάποιες θέσεις στην περιοχή του Ελευθέριου Βεντιζέλου. Τώρα αν θέλετε να σας πω συγκεκριμένα πού είναι ακριβώς, δεν θυμάμαι και ποιες είναι οι οδοί, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει. Είναι δημοτικές εκτάσεις. Είναι δημοτικές εκτάσεις οι οποίες μπορούν να μετατραπούν και μάλιστα κάποιες από αυτές είχαν προβλεφθεί για την ανέγκριση άλλων δημοτικών δημόσιου ενδιαφέροντος, αν θέλετε. Ναι, επίσης δεν το καταλαβαίνω πιο πριν. Ναι, και εκεί λοιπόν μπορεί να γίνει. Επίσης υπήρξαν κάποιες άλλες ιδέες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις αυλές, ειδικά τους τελευταίους μήνες, κάποιων δημόσιων χώρων, όχι τόσο σχολείων γιατί έχουμε συγκεκριμένη πρόταση πώς μπορούν αυτές να αναδειχθούν, αλλά για κάποιους νεκρούς εντός εισαγωγικών μήνες αξιοποίησης δημόσιων χώρων που δεν επηρεάζουν την κίνηση και την πρόσβαση των πολιτών, θα μπορούσαν και αυτοί να ανοίξουν και να αναδειχθούν σαν χώρους όπου θα σταθμεύουν το αυτοκίνητο. Αναφέρετε επίσης στις προτάσεις ότι θα απομακρύνετε τις αφετηρίες των λεωφορείων του αστικού κτέλ. Το 2002, θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί ήμουν μέσα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, πήρε μια συγκεκριμένη απόφαση να απομακρυνθούν οι αφετηρίες του αστικού κτέλ από το κέντρο των Χανίων. Δεν έγινε τίποτα. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ξέρω και σημαντικό, όπως και για το θέμα που προηγουμένως που σας ανέφερα με τα
τετραγωνικά στο παλιό λιμάνι, υπάρχουν κάποιοι ισχυροί επαγγελματικοί ή επιχειρηματικοί φορείς που έχουν καταφέρει σε πάρα πολλά θέματα να γίνει το δικό τους. Ανεξάρτητα τι θα αποφασίσετε εσείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, mm-hmm. δεν μπορείτε να πείτε ότι ναι, δεν γίνεται. Να το πούμε ότι γίνεται. Σας δίνω δύο παραδείγματα πολύ συγκεκριμένα. Σας λέω πώς θα το κάνετε αυτό, πώς θα το επιτύχετε, δηλαδή να βγάλετε το αστικό χτέλ. Δηλαδή, θα μου προξενούσε εντύπωση αν το έβλεπα να γίνεται. Και με αφορμή αυτό, γιατί εντάξει, αυτό είναι μια παράμετρος, είστε διατεθειμένος να σπάσετε αυγά όταν και όποτε χρειαστεί. Νέες στις συνενέσεις, νέες στις συνέργειες, νέες στη διαβούλευση, αλλά σε κάποια πράγματα χρειάζεται να σπαστούν και αυγά. Και τα αυγά, καλό είναι να σπάζονται και με τους ισχυρούς, τους δυνατούς και τους έχοντες, όχι μόνο με τους αδύναμους, ας πούμε, να εξαντλήσει την αυστηρότητά του ένας φορέας απέναντι σε κάποιον, ας πούμε, που ναι, παρανομεί, αλλά είναι και ο τελευταίος τρόπος της άμαξας. Δηλαδή, όταν μου λέτε θα συζητήσουμε ξανά από την αρχή για το σχέδιο στο λιμάνι, θα βγάλουμε πάλι τα αστικά λεωφορεία από το κέντρο της πόλης, της αφετηρίας τους, είναι λογικό και εγώ ζώντας 20 χρόνια κοντά έτσι στην πόλη να μου φέρουν να φράζω μια δυσπιστία. Απέναντι σε οποιοδήποτε μου έλεγε κάτι τέτοιο. Εκφράζετε μια δυσπιστία γιατί έχετε δει μια πραγματικότητα και δεν σας αυτό ακριβώς. Έχετε δει δηλαδή να υπάρχουν αποφάσεις και να μην εφαρμόζονται. Σας είπε δύο συγκεκριμένες. Ναι, αλλά έχετε δει ή μάλλον θα μπορούσατε να δείτε και κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσατε να δείτε τι συμβαίνει στο Δήμο Ρεθύμνου. Στο Δήμο Ρεθύμνου έχουν την ίδια νομοθεσία, ξέρετε, με το Δήμο Χανίων. Έχουν την ίδια υποχρηματοδότηση με τον Δήμο Χανίων. Έχουν την ίδια υποστελέχωση με το Δήμο Χανίων. Έχουν την ίδια πραγματικότητα που υπάρχει και στο Δήμο Χανίων. Και σίγουρα οι άνθρωποι έχουν και το ίδιο DNA με τους πολίτες των Χανίων. Γιατί εκεί κατάφερε η πόλη μέσα σε 10 χρόνια να αλλάξει εντελώς, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών, να αλλάξει εντελώς και σε επίπεδο αντίληψης των πολιτών. Πηγαίνετε να περάσετε μια διάβαση στο ρεύμα και θα δείτε ότι τα αυτοκίνητα σταματάνε. Σέβονται την προτεραιότητα του πεζού. Και αυτό είναι ένα μικρό αλλά ενδεικτικό παράδειγμα ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, κύριε Κόνιστα, τα πράγματα μπορούν να πάνε παρακάτω. Δυστυχώς στα Χανιά έχουμε μάθει να απαξιώνουμε το πιο σοβαρό εργαλείο διαμόρφωσης της καθημερινότητας αλλά και των στρατηγικών έργων που μπορεί να γίνει στον τόπο. Και αυτό είναι ο Δήμος Χανίων. Και έχει απαξιωθεί γιατί έχετε παρακολουθήσει και εσείς σαν δημοσιογράφος και όλοι σαν πολίτες το επίπεδο διαλόγου, αντιπαράθεσης, επιχειρημάτων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να μπούμε στην ίδια λογική, δεν θέλαμε να ακολουθήσουμε ή να χτίσουμε πάνω σε αυτά που βρήκαμε, γι' αυτό και η ομάδα που έχουμε φτιάξει είναι μια καινούρια αυτοδιοικητική ομάδα και γι' αυτό προσπαθούμε να πείσουμε ότι δεν θα μπούμε σε αντιλήψεις του παρελθόντος. Και είναι αντίληψη του παρελθόντος να υπάρχουν αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται. Και είναι αντίληψη του παρελθόντος να συνεχίζουμε κάτι το οποίο έχουμε δει ότι δεν έχει αποτέλεσμα για τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα, κύριε Κόνιστα, σαφώς το οτιδήποτε λέμε θα αξιολογηθεί. Σαφώς θα υπάρχει και ο δύσπιστος βάσει της εμπειρίας του, αλλά αν θα υπάρξει αλλαγή στα δημοτικά πράγματα, θα προέρθει από τους αισιόδοξους και από αυτούς που πιστεύουν ότι τα πρόσωπα και οι ομάδες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς λοιπόν σε αυτούς τους αισιόδοξους, στους δυναμικούς ανθρώπους που δεν μένουν στο παρελθόν αλλά κοιτάνε το μέλλον, απευθυνόμαστε στις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν την εμπειρία. Τις τελευταίες μέρες πήγαμε και επισκεφθήκαμε κόσμο στα ΚΑΠΗ και είδαμε την τρίτη ηλικία η οποία ακόμα και σήμερα έχει καταφέρει να βοηθάει και να δίνει εφόδια στους νεότερους. Είναι η τρίτη ηλικία που κατάφερε και δημιούργησε την πιο μορφωμένη γενιά Ελλήνων η οποία υπάρχει. Είναι η τρίτη ηλικία η οποία ακόμα και σήμερα από το ΚΑΠΗ, από τη φροντίδα των εγγονιών της, από την οικονομική συνδρομή στα νοικοκυριά των νέων, κρατάει όρθια την χανιώτικη κοινωνία. Και αυτή η τρίτη ηλικία, ξέρετε, μας έκανε θετική εντύπωση ότι κοιτάει μπροστά, ότι έχει αξιολογήσει τα πρόσωπα και τις αντιλήψεις που τόσα χρόνια πρωταγωνιστούν στα δημόσια πράγματα και είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα παρακάτω. Σε αυτό το βήμα το παρακάτω προκαλούμε και προσκαλούμε τους πολίτες να συμμετέχουν και να υπερψηφίσουν όλη αυτή την κίνηση και να μην φοβηθούν, κύριε Κόνιστα, όπως σωστά εκφράζεται, ότι θα έχουμε μία από τα ίδια.
δεν θα έχουμε μία από τα ίδια, γιατί δεν έχουμε μία από τα ίδια πρόσωπα και δεν έχουμε μία από την ίδια αντίληψη που μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Και η τρίτη ερώτηση που έχει να κάνει το κυκλοφοριακό, αναφέρεται στο πρόγραμμά σας πάλι, κάνετε λόγο για επιδότηση των εισιτηρίων, των μετακινήσεων. Γνωρίζετε πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο το αστικό χτέλ για να μετακινηθεί ένας δημότης, να πάει στη Σούδα, να πάει στα Περγόλια, να μετακινηθεί από τον Άγιο Ιωάννη στη Νέα Χώρα. Υπάρχει, εκτός ότι υπάρχουν δύο τιμές εισιτηρίων, υπάρχει μια αδικία. Και θα σας πω ποια είναι η αδικία. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή... Εννοώ γιατί δημιουργείται ένα κόστος το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει ο κοινωνικός. Το έχετε προϋπολογίσει, το έχετε ψάξει. Θα σας πω το εξής. Είναι κοινή διαπίστωση ότι το μεταφορικό έργο και οι πληρότητες του αστικού κτέλ είναι χαμηλότερες των προσδοκιών. Και αυτό συμβαίνει γιατί κανείς δεν επιλέγει το αστικό κτέλ όταν έχει εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης. Γιατί υπάρχει το κυκλοφοριακό φόρτο. Το κυκλοφοριακό φόρτο δημιουργεί μια αδυναμία να υπάρχει μια συνεπής χρονικά ανταπόκριση του κτέλ. Δεν υπάρχει δηλαδή ξεκάθαρος προγραμματισμός κάθε πότε θα έρθει το λεωφορείο στη στάση, δεδομένης της κίνησης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, με αποτέλεσμα να μην επιλέγουν οι πολίτες, μόνο εάν δεν υπάρχει εναλλακτική, τις μετακινήσεις με αστικό κτέλ. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι να υπάρξει μια επιδότηση εισιτήριου, η οποία τι θα κάνει. Τελικά θα αυξήσει τα κέρδη και τα έσοδα μάλλον του αστικού κτέλ, γιατί θα προκαλέσει μια μεγαλύτερη κίνηση και μεγαλύτερη χρήση. Αλλά δεν θα γίνει μόνο το αυτό. Αυτό θα γίνει σε ένα συνδυασμό προτάσεων. Μία άλλη πρόταση που έχουμε κάνει είναι να μεταφερθεί και να δημιουργηθεί ένα δεύτερο σημείο στα Κουνουπιδιανά του αστικού κτέλ, όχι αφετηρίας ακριβώς, να γίνει ένα δεύτερο... Όχι αστικό κτέλ. Θέλουμε να γίνει ένα δεύτερο κύκλωμα κυκλοφοριακό στο ακροτήρι, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ξεκινάει η αφετηρία από το κέντρο των Χανίων και να καταλήγει ενδεχομένως στη στέρνηση κάπου πιο μακριά στο ακροτήρι. Θέλουμε να υπάρχει μια εσωτερική κυκλοφορία με επίκεντρο τα Κουνουπιδιανά στην περιοχή του ακροτηρίου, μια εξαιρετικά δυναμική περιοχή, και από εκεί να διασυνδέεται με μονωμένα μετά δρομολόγια με το κέντρο. Αυτό το έχουμε συζητήσει και με το υπεραστικό κτέλ και με το αστικό κτέλ. Νομίζω ότι είναι σε μια κατεύθυνση να δουν πώς όλο αυτό μπορεί να προχωρήσει, γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι αν δεν αυξηθεί η χρήση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, των μέσων μαζικής μεταφοράς, τότε δεν μπορεί να λυθεί και όλο αυτό το κυκλοφοριακό φόρτο. Και επίσης είναι και μια αδικία να πληρώνει κάποιος τα εισιτήρια του αστικού κτέλ ή και το υπεραστικού κτέλ και να μην μπορεί να μπει σε μια διατίμηση ανάλογα με την απόσταση. Υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ περιορισμένη, και να μην μπορεί εν πάση περιπτώσει να αισθανθεί ότι απολαμβάνει τις υπηρεσίες που δικαιούνται σε μια πόλη με τα χαρακτηριστικά του Δημοχανίου. Πάντως το αστικό κτέλ και εσείς δεν το χρησιμοποιείτε προσωπικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν το χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ, μετακινούμε με μηχανή το τελευταίο διάστημα πολύ περισσότερο, και νομίζω ότι όποιος μετακινείται με μηχανή στο κέντρο των Χανίων είναι σε θέση να διαπιστώσει καλύτερα και τις αδυναμίες που υπάρχουν όσον αφορά και τη σήμανση και τις ρυθμίσεις που χρειάζονται στο κομμάτι του κυκλοφοριακού και τους κινδύνους που έχει όλη αυτή η μετακίνηση με όλο αυτό το μποτιλιάρισμα και την ασυδοσία πολλές φορές στην οδηγική, που όλοι μας, βάζω από τον εαυτό μου δυστυχώς, κάποιες φορές μπορεί να επιδεικνύουμε. Και μια τελευταία ερώτηση στο θέμα του πολιτισμού παύλα εκπαίδευσης. Αφιερώνεται και ένα μεγάλο μέρος του προγράμματός σας και το έχετε αναφέρει και στις ομιλίες της συζητήσεις σας, στο δημορφωτικό πρόγραμμα Αμάλθεια, το οποίο το δουλέψατε κι εσείς στην περιφέρεια Κρήτης. Αλλά τι μπορεί να κάνει ο Δήμος πάνω σε αυτό? Ενώ ο Δήμος είχε αναδιότητα συγκεκριμένα σε θέματα σχολείων και τα λοιπά, κατασκευή, συντήρηση, κατασκευή σχετικά πρόσφατα το πήρε από την Ομαρχία, δεν έχει σε προγράμματα εκπαίδευσης. Έχει.
Εν πάση περιπτώσει, αν κανείς εξετάσει το. Δεν το έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ. Προφανώς μπορεί πρόταση... να στηρίζει, να βοηθάει κτλ. Αλλά καθοριστική ώστε να επεμβαίνει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Λοιπόν, δεν μιλάμε καταρχάς για μια παρέμβαση στο, με υποχρεωτικό χαρακτήρα στο πρόγραμμα. Ναι. Έχει και χαρακτήρα του Μελίνα, όπως. Έχει λοιπόν ουσιαστικά είναι μια προαιρετική πρόσκληση προς τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση, προς τη σχολική κοινότητα, δηλαδή τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, κυρίως τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε αυτή τη φάση, γιατί αυτοί που θα εισπράξουν τις ωφέλειες του προγράμματος θα είναι τελικά οι μαθητές για τους οποίους γίνεται όλη η διαδικασία. Και κυρίως έχει η πρόσκληση αυτή απευθύνεται και σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι όλοι μαζί μπορούν να δημιουργήσουν και να κάνουν ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο δράσης για τα σχολεία. Πιο συγκεκριμένο, αυτό που προβλέπει η πρότασή μας για την παιδεία έχει τρία βασικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο παρέμβασης είναι αυτά τα επιμορφωτικά εργαστήρια ενδυνάμωσης όλων αυτών που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά μας. Δηλαδή, αυτό που είπα πριν, θα υπάρχουν και έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένα σημεία, συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένη χρηματοδότηση, η οποία δεν είναι μεγάλη, όπου θα επιμορφωθούν σε βάθος τετραετίας το σύνολο των δασκάλων, μαζί όμως με προσώπους από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τους πολιτιστικούς συλλόγους, από τα μουσεία, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμών. Το 25% των εκπαιδευτικών κάθε χρόνο σε βάθος τετραετίας θα συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, όπου τι θα μαθαίνουν. Θα μαθαίνουν πώς μπορούν να κάνουν το μάθημα μέσα από τη χρήση της τέχνης, εργαλείων τέχνης και πολιτισμού. Δεν θα αλλάξουμε τα μαθήματα, ούτε την ύλη. Απλά θα δείξουμε, θα δώσουμε εύχριστα, πρακτικά εργαλεία στους γονείς και στους δασκάλους, μαζί με τους εκπροσώπους από τα μουσεία, τους πολιτιστικούς φορείς, τους εκπροσώπους από τους δήμους και όλα αυτά, για να μπορέσουν να κάνουν διαφορετικά το μάθημα. Και υπάρχει καλή πρακτική του Μελίνα και οι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε και ενδεχομένως τα παιδιά που είχαν συμμετάσχει πριν περίπου 15 χρόνια σε αυτό το πρόγραμμα θα καταλάβουν καλύτερα. Αυτή είναι η πρώτη παρέμβαση. Η δεύτερη παρέμβαση έχει να κάνει με το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνονται τα μαθήματα και εκεί αξιοποιούμε τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτύξει στο Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεκριμένα ο Κώστας Ογκρίνης, ο καθηγητής αρχιτεκτονικής, όπου με μικρές, φτηνές, εννοώ χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, αλλάζουν την αυλή του σχολείου, αλλάζουν τις αίθουσες, αλλάζουν δηλαδή με χρώματα και μικρές κατασκευές το περιβάλλον στο οποίο κινούνται τα παιδιά. Είναι η αρχιτεκτονική της εκπαίδευσης λεγόμενη. Και αυτό εφαρμόζεται ήδη σε σχολεία της Αθήνας με χρηματοδότηση από το ίδιο Μανιάρχος που γνωρίζετε καλά ότι αν μη τι άλλο μπορεί να είναι ένας ιδιωτικός φορέας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει υψηλά στάνταρ επιλογής και αξιολόγησης των προγραμμάτων που εφαρμόζει. Άρα λοιπόν η πρώτη παρέμβαση είναι στο ανθρώπινο δυναμικό που πάντα είναι το κυρίαρχο, η δεύτερη είναι στο σχολικό περιβάλλον και η τρίτη παρέμβαση προέρχεται πάλι μέσα από μια καλή πρακτική και έχει να κάνει με τα ανοιχτά σχολεία, ένα πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο ανοίγουμε τα σχολεία και τα απογεύματα. Δεν είναι ανάγκη τα παιδιά ή οποιοδήποτε να πρέπει να σκαρφαλώσει το φράχτη του σχολείου για να μπει μέσα σε ένα δημόσιο επιστησίας χώρο για να αθληθεί, για να κάνει μια δράση πολιτισμού, για να συνομιλήσει, για να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν έχουμε σκοπό να ανοίξουμε τα σχολεία και μέσα στα σχολεία αυτά να φωνάξουμε και να προσκαλέσουμε συλλογικότητες του εθελοντισμού, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της τέχνης και του πολιτισμού, των κινημάτων και γενικότερα κοινωνικά συλλογικότητες που ασχολούνται με μειονεκτικές ομάδες ή με ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν πάσης φύσης προβλήματα και να τους πούμε ότι το σχολείο αποτελεί ένα δημόσιο χώρο ο οποίος πρέπει να μένει ενεργός πέρα από το τυπικό πρόγραμμα το οποίο έχει τις ώρες που ορίζει και προφανώς οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε το Υπουργείο Παιδείας. Είναι ένας δημόσιος χώρος. Άρα λοιπόν αυτό είναι το τρίπτυχο που έχει να κάνει με μια ολιστική διάθεση προσέγγισης. Επιμορφώνουμε και ενδυναμώνουμε το έμψυχο δυναμικό. Διαμορφώνουμε το πλαίσιο, το σχολικό, το περιβάλλον το σχολικό και το ανοίγουμε στην κοινωνία. Και όλο αυτό έρχεται και κουμπώνει εντός εισαγωγικών
με την πρότασή μας για το δημόσιο χώρο που έχει να κάνει με την ένεση γειτονιάς. Μία πρόταση, μία συλλογικότητα που είναι το P-Public, το οποίο τι λέει ουσιαστικά, εμείς το λέμε τώρα στο σχολείο, αλλά μπορεί να είναι η πλατεία της κάθε γειτονιάς, ότι πρέπει ο κεντρικός δημόσιος χώρος κάθε γειτονιάς να είναι ενεργός και ο πολίτης να αισθάνεται ότι του ανήκει, ότι τον προσέχει, ότι έχει αναφορά σε αυτόν και ότι τον επισκέπτεται και προκαλεί συλλογικές δράσεις. Αυτή είναι, αν θέλετε, είναι ένα κομμάτι σημαντικό του προγράμματος, το οποίο είμαστε πολύ σίγουροι ότι θα φέρει σημαντικό αποτέλεσμα στην πόλη, γιατί ξέρετε, η εκπαιδευτική κοινότητα είναι η μεγαλύτερη κοινότητα κάθε κοινωνίας. Γιατί έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους, έχει να κάνει με τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Δυναμικές ηλικίες, οι οποίες θέλουν να αισθάνονται και να όντως να συμβαίνει, να δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα παιδιά τους. Και γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα το αγκαλιάσουν οι γονείς αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει μεγάλο κόστος και κυρίως έχουμε σαν πόλη τις συλλογικότητες και τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να το τρέξουν και να το υλοποιήσουν. Από μένα έχω ολοκληρώσει τις ερωτήσεις. Αν θέλετε εσείς να κάνετε μια τελική λογοθέτηση, μια αποφώνηση. Έχει σημασία, κύριε Κόνστα, βρισκόμαστε στα Χανιώτικα Νέα. Τα Χανιώτικα Νέα αποτελούν μια ιστορική εφημερίδα, όχι μόνο σε όρους τοπικούς. Νομίζω τα Χανιώτικα Νέα έχουν βραβευτεί και είναι μία από τις σημαντικότερες εφημερίδες επαρχιακού τύπου, όπου κάλλιστα ανταγωνίζεται τόσο αν θέλετε, σε ποικιλία θεμάτων και παρουσίασης, όσο και σε αξιοπιστία και δημοσιογραφική διοντολογία πολλές εφημερίδες οι οποίες υπάρχουν στη χώρα. Είναι σημαντικό λοιπόν τα Χανιώτικα Νέα, τα οποία δίνουν το τέμπο και θέτουν το πύχη της δημοσιογραφικής διοντολογίας να μας φιλοξενούν όπως κάνετε σήμερα και να μας δίνουν και εμάς την ευκαιρία να προβάλλουμε τις ιδέες, να προβάλλουμε την πρόταση και να μπορέσει με καλύτερο τρόπο ο χανιώτικος λαός και οι χανιώτες πολίτες να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν αυτά που λέμε και αυτά που παρουσιάζουμε εν ώψη των επόμενων εκλογών. Είμαι σίγουρος ότι τα Χανιώτικα Νέα έχουν συνείδηση της ευθύνης που φέρουν και γι' αυτό το λόγο αποτελούν ένα σημείο αναφοράς τόσο όσον αφορά τη δική μας πρόταση προβολής και την προβολή μας των θεσιών μας, όσο νομίζω και για τους υπόλοιπους υποψήφιους. Οπότε, για άλλη μια φορά, σας ευχαριστούμε θερμά για την ευκαιρία που μας δίνετε. Και εγώ σας ευχαριστώ.